Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Και πάλι είμαστε στην έδρα μα. Ε, απόψε είναι Δευτέρα, μία, 1η Απριλίου του 2024. Μερικέ φορέ κάνω λάθο χρονολογίε στι μέρε. Εντάξει, περάστε το αυτό. Το πότε γράφετε η εκπομπή φαίνεται. Αυτό μείνετε σε αυτό. Μπορεί να κάνω τέτοια λάθη για διάφορου λόγου. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε από Μία ανακοίνωση καταρχά. Ο κύριο Χρυσανθόπουλο, ο πρέσβη επιτιμή κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίο είναι μέλο και στην Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Η Εθνική Κυριαρχία, η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο ε, λειτουργεί, βρίσκεται σε οργανωτική διαδικασία τώρα για να φωνούν οι ιστοσελίδε και όλα αυτά. Προ στιγμή μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη στον ε, ε, ηλεκτρονική διεύθυνση που θα σας δώσω και εκεί όσοι συμφωνείτε μπορείτε να ε, υπογράψετε κιόλας να δώσετε το όνομά σας δηλαδή δεν φαίνεται και υπάρχει και δέσμευση νομικού χαρακτήρα ότι τα στοιχεία που θα δώσετε είναι απόρριτα και δεν πρόκειται να δοθούν πουθενά εκτός από τους σκοπούς της ε, ε, λειτουργίας της Επιτροπής εδώ βλέπετε σας γράφουμε εδώ την όπα ε, ε, εδώ είναι, ναι. εδώ είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε να μπείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, είναι μια πλατφόρμα συλλογής υπογραφών, μπορείτε να διαβάσετε πρώτα την διακήρυξη και στη συνέχεια μπορείτε όσοι θέλετε να υπογράψετε για να δυναμωθεί αυτή η προσπάθεια που έχει ως στόχο να υπερασπιστούμε όλοι οι πολίτες, όλοι όσοι συμμετέχουμε, είτε όσοι υπογράφουν, είτε και Κάποιοι που στηρίζουν το έργο αυτή τη Επιτροπή, να ε, στηρίξουμε τα θέματα της εθνικής μα κυριαρχία που απειλούνται, όπω ξέρετε, και την Κύπρο. Τώρα μπορεί να αναρωτηθεί κανεί τι δουλειά έχει μια Επιτροπή. Ακριβώ, έχει δουλειά γιατί υπάρχει κενό, γιατί αποφασίζουν λίγοι για τόσο σημαντικά ζητήματα. Εδώ μπορούμε να αναδεικνύουμε πράγματα, θέματα, να αποκτήσουμε ισχύ, να αναδεικνύουμε ούτως ώστε να λειτουργήσουμε καταρχάς να ενημερώνουμε τον κόσμο να λειτουργήσουμε και ένα, σε ένα φραγμό σε ολισθήματα που πεθάνουν να γίνουν ζωντανά είναι τα θέματα στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Βόρειο Ήπειρο στη Θράκη στην Μακεδονία τη μία και μοναδική Μακεδονία στην ελληνική δηλαδή ο κύριος Χρυσανθόπουλος λοιπόν στις 6 Απριλίου η μέρα της εισβολής των Γερμανών στην Ελλάδα στις 12 η ώρα το μεσημέρι φυσικά, μαζί με άλλους φίλους, είτε από την Επιτροπή είτε και από άλλους φίλους που θέλουν να στηρίξουν, θα κάνουν μία συμβολική ε, παρουσίαση, παρουσία, έξω από την γερμανική πρεσβεία. Ταυτοχρόνως στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Οτάβα και στην Ουάσιγκτον. Στην Αθήνα όσοι θέλετε να συμβάλετε, να συνδράμετε, να είστε παρόντες, Χωρί να ειδοποιήσετε κανένα να πάτε δίπλα στον κύριο Χρυσανθόπουλο να πείτε ότι ακούσαμε από την εκπομπή και είμαστε εδώ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην ΟΤΑΒΑ. Όσοι δεν γνωρίζουν και θέλουν να συνδράμουν δια τη παρουσία του να είναι εκεί, το ίδιο θα γίνει και στι ΗΠΑ. Το ζητούμενο κατά τον κύριο Χρυσανθόπουλο, που από ό,τι ξέρω ο κύριο Χρυσανθόπουλο έστειλε μια επιστολή στον Γερμανό πρέσβη και τον ενημέρωσε για την πρόθεση να γίνει αυτή η συμβολική παρουσία των Ελλήνων έξω από τη γερμανική πρεσβεία ο γερμανός πρέσβης ήρθε σε επικοινωνία μίλησε με τον κύριο πρέσβη α λέει τι καλά λέει να τα θυμόμαστε αυτά ναι λέει να τα θυμόμαστε αλλά η, η παρουσία μας έχει και ένα άλλο σκοπό να σας υπενθυμίσει το χρέος καταρχάς το δάνειο, το αναγκαστικό δάνειο που πήρε ο Χίτλερ από την ε, υποκατοχή Ελλάδα και μάλιστα ο ίδιος πριν έχει το τέλος που είχε Νομίζω μία δόση την πλήρωσε και δεν την πληρώνουν τώρα οι δημοκράτες γερμανοί και το θέμα των αποζημιώσεων, των επανορθώσεων των γερμανικών. Άρα αυτό είναι το σκεπτικό, μου το είπε ο πρέσβης ο κύριο Ιωαννίσκης και ο κύριο Χρυσανθόπουλο. το μεταφέρω, το μεταδίδω και ο καθένας αν θεωρεί ότι μπορεί να συμπράξει και συμβάλλει είναι ανοιχτή η επιτροπή. Ε, τώρα, να πάμε σήμερα, είναι μία 1η Απριλίου του 2024. Καταρχάς να δούμε ε, τι έγινε το, το 1822 1η Απριλίου. Ε, αναφερθήκαμε χθες λί, μία μέρα ετεροχρονισμένα στην ε, καταστροφή της Χίου, στη σφαγή της Χίου. Δεν αναφερθήκαμε στη σφαγή του Αγίου Μηνά, απριλιου αναφερθηκαμε χθε μια μερα ετεροχρονισμενα στην καταστροφη της χιου στη σφαγη έγινε σαν σήμερα, μία Απριλίου. Για να δούμε το ιστορικό, εκεί στη Χίο. Ένα χρόνο ακριβώς μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1822, έρχεται το τέλος της ευμερίας στοιχείο αφού το νησί παραδίδεται στην καταστροφική μανία των Τούρκων. Το Μεγάλο Σάββατο, 1η Απριλίου του 1822, Μεγάλη Πέμπτη άρχισε η σφαγή, ξεκληρίζονται τα χωριά Θημιανά και Νεοχώρια, εκεί τα Θημιανά, που εκεί που βγαίνει η θυμιανούσικη πέτρα, αυτή την κόκκινη που βλέπετε στον κάμπο της Χίου, είναι θυμιανούσικη πέτρα. Ακολούθως τα τουρκικά στήφη στράφηκαν κατά της μονής του Αγίου Μινά, αλλά δεν μπόρεσαν να, να, την εκπορθήσουν. Οι, μονέ τότε ήταν και μικρά φρούρια. Αποσύρθηκαν τη νύχτα μετρώντας αρκετές απώλειες με σκοπό να ανασυνταχτούν και να ζητήσουν ενισχύσει. Η νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή του Πάσχα 2 Απριλίου 1822 προχωρούσε αγωνιώδη. Η αναστάσιμη θεία λειτουργία που τελούσε ο ιεροκήρυκας τη Μητρόπολης Παπαϊάκοβο Μαύρο διεκόπη από του αλλαλαγμού των Τούρκων και του κανονιοβολισμού των δύο τηλεβόλων που του είχε προμηθεύσει ο διοικητή του Θολοποταμίου. Οι κανονιοβολισμοί από του Μήλου προξένησαν ρήγμα στο τείχο και εκεί ο Ιωάννη Φατούρο από τα Θημιανά, ο Κωνσταντίνο Μονογιό από τον Νιοχώρη, και οι υπόλοιποι αγωνιστέ, ανάμεσα του ελάχιστε αμνιώτε, αν και στην αρχή κατάφεραν να θανατώσουν αρκετού από του εχθρού, τελικώ δεν άντεξαν. Τα νέα ρήγματα στο τείχο επέτρεψαν την είσοδο του μενόμενου, μενόμενου στήφου των πολιορκητών. Όλοι οι αγωνιστέ έπεσαν μαχόμενοι και μετά ξεκίνησε η σφαγή των αμάχων που είχαν ζητήσει καταφύγιο μέσα στην τετυχισμένη μονή. Όσοι χριστιανοί δεν κατάφεραν να μπουν στο καθολικό τη μονή, σφαγιάστηκαν, πυρπολήθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Μέσα στο ναό ήταν τόσο ο που οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα. Αφού ξύλωσαν μέρο τη στέγη, έριξαν αναμένα στουπιά και του έκαψαν όλου ζωντανού. Το ίδιο έκαναν και στη δεξαμενή, την φουντάνα που λέγεται στα χιώτικα του μοναστηριού, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε εμπρισμό. Τον ηγούμενο Θεοδόσιο λουφάκι τον ανασκολόπησαν στον ιστό της Αναστάσεως, ενώ ολοκαυτώθηκε ο ιερομόναχος Θεοδόσιος Κουμάκης, τον Παπαϊάκοβο Μαύρο που αρνήθηκε να προσκυνήσει το Κοράνιο, αφού τον βασάνισαν, τον θανάτωσαν χτυπώντας τον με χατζάρι στο κεφάλι. Ο Βαχίτ Πασά στα απομνημονεύματά του αναφέρει «Όλους που βρέθηκαν μέσα στο μοναστήρι τους αποκεφάλισαν οι Τούρκοι, αφού εχμαλώτησαν τους πιο νέους και από τα δύο φύλλα. τον Παπαϊάκοβο Μαύρο, επαναλαμβάνω, που αρνήθηκε να προσκυνήσει το, κορώ, το, Κοράνιο. Α, πάμε παρακάτω, ναι. Ξαναλέμε τι είπε ο Βαχίτ Πασά, ο άνθρωπο, ο στρατηγό που, ο Τούρκο που διέπραξε τη γενοκτονία των Χίων, έγραψε και απομνημονεύματα. Για να έχουμε εμεί τα επιχειρήματα τώρα να λέμε ότι κάνατε γενοκτονία. Όλου που βρέθηκαν μέσα στο μοναστήρι, τους απακεφάλισαν οι Τούρκοι αφού εχμαλώτησαν τους πιο νέους και από τα δύο φύλλα, αγόρια και κορίτσια. Και τα σφαγμένα κεφάλαια και τα αυτιά των σκοτωμένων τα έστειλαν στον τοποτηρητή, ο οποίος φιλοτιμήθηκε να ανταμείψει με πλούσια δώρα τον, ηρω... τον ηρωισμό και... και την αφοσίωση των γενναίων στρατιωτών μας, που πολέμησαν για την τιμή και τη θρησκεία σε ξένο τόπο. Στοιχείο. Οι μουσουλμάνοι για την τιμή και τη θρησκεία. Ποια τιμή. Θα σας πω την απόψή μου. Τότε μόνο οι δύστοιχοι άπιστοι έμαθαν πράγματι ότι τίποτε δεν στέκεται εμπόδιο στην ορμή του αφοσιωμένου στο Ισλάμ όταν επιτίθεται ενάντια στους άπιστος χριστιανούς. Θα σας πω τώρα γι' αυτό σε λίγο. Το αίμα και οι σάρκες των σφαγιαστέντων πότισαν το δάπεδο του καθολικού της Μονής και άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια της θηριωδίας μέχρι σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει καθαρά τα στίγματα αίματος που σχηματίζουν το περίγραμμα ενός παιδιού, το αποτύπωμα του πέλματός του καθώς και ίχνη κομμένων κεφαλιών. Επισκέπτες και ξένοι περιηγητές αναφέρουν ότι τα ανθρώπινα οστά ήταν διάσπαρτα γύρω από το μοναστήρι και το λόφο για πολλές δεκαετίες. Χιώτες του εξωτερικού έπαιρναν κρανία, τα επιχρήσωναν και το τοποθετούσαν στα εικονίσματα όσοι ιερά λείψανα ο σημερινό επισκέπτη μπορεί να δει στο ιερό οστεοφα... οστεοφυλάκιο τη Μονή, το Ναίδριο των Αγίων 40 Μαρτύρων, τα οστά που κατάφεραν να συγκεντρώσουν οι κάτοικοι, καθώ και το μισό τμήμα τη πόρτα τη εισόδου του μοναστηριού, διάτριτο από τα βλήματα των τουρκικών τυφεκείων. Ακούστε. Νομίζω ότι από σήμερα ισχύει η διαδικασία της βίζας πρώτα για πέντε νησιά και μετά για άλλα πέντε. Δηλαδή μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι αριστείνδυν στην ουσία στα νησιά υποτίθεται για να υποστηρίξουν την οικονομία τους. Αυτά είναι η σημητική ιδεολογία η οποία κυριεύσει, έχει κυριεύσει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του. Δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν με νοιάζει ποιος κυβερνά, αλλά είναι η σημητική, το σημητιστάν. Και αυτοί παίρνουν τέτοιε αποφάσεις. Ελαφρά την καρδία, ας πάει και το παλιάμπελο που λέγονται νησιά. Ακούστε είπαμε ότι υπάρχουν και θετικέ πτυχέ. Τι αρνητικέ δεν τι σκέφτονται. Εν το κάνατε που το κάνατε. Μια χαρά το κάνατε. Δεν παίρνετε τα μνημονεύματα το Βαχίτ πασά. Εμεί δεν λέμε τίποτα. Τυπώστε τα λοιπόν στα σύγχρονα τουρκικά και στα αγγλικά και κάθε Τούρκο που έρχεται δίνετε το και ένα δελτίο τα απομνημονεύματα του Βαχίτ πασά να του λέτε κυρίε. Έρχεστε στο νησί που με βάση αυτά που είπε ο, Βαχί, ο Βαχίτ Πασάς, ο δικός σας δηλαδή, κάνατε εδώ στο νησί, σε ένα νησί που η Χίος έχει ιστορία τουλάχιστον 2.000 χρόνια πριν πατήσετε το πόδι σας στην Ανατολή και στο νησί. Άρα δεν σας καλέσαμε, ήρθατε με τη βία των όπλων για να μας δώσετε μια θρησκεία που μας λέτε άπιστος. Εμείς δεν είμαστε άπιστοι, είμαστε πιστοί, έχουμε τη δικιά μας πίστη. Ποιος σας εξουσιοδότησε εσάς που πιστεύετε κάτι άλλο να έρχεστε με την απειλή των όπλων για να μα επιβάλλετε τη δικιά σα πίστη και να μα δείτε και άπιστο από πάνω. Λοιπόν, να τα ξέρετε αυτά, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου. Ήρθατε εδώ ω κατακτητέ, σα εκδιώξαμε. Τώρα δεν θα δεχθούμε ποτέ ξανά τέτοιε νοοτροπίε, τέτοια βαρβαρότητα και τέτοια αθλειότητα ει βάρο μα. Πάρτε λοιπόν τι είπε ο Βαχίτ Πασά για αυτά που μα κάνατε και να έχετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται να ανοιχτούμε, να ανοιχτούμε ποτέ τέτοιες νοοτροπίες με άπιστος, με τα σφαγές και αυτά βγάλτε τα από το μυαλό σας. Πάρτε τα και χωρίς γεντίνες, καλώ καλώς ήρθατε. Τουλάχιστον κάντε αυτό. Τουλάχιστον κάντε αυτό. Να πάμε σε ένα δεύτερο σαν σήμερα και αφορά την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, των Ελλήνων της Κύπρου, της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Ε, είπα χθε ότι στην Τριμερή δεν, ήταν, δεν είπα ότι ήταν ο Καραμλής και, αν είπα έγινε εκ παραδρομής γιατί δεν ήμουνα και στην έδρα μου να τάχω όλα στο κεφάλι μου. Ε, διπλωματική αντιπροσωπεία. Ο Καραμανή και ο Αβέροφ, το δίδυμο αυτό που έχει ευθύνε για το Κυπριακό, δέχθηκαν τη συμμετοχή τη Ελλάδα στην Τριμερή. Και ενώ διαρκούσε η Τριμερή, αρχέ Σεπτέμβρη, νομίζω, στο Λονδίνο μας έκαναν οι Άγγλοι διοργάνωσαν τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη ε, στη Θεσσαλονίκη τη βόμβα στην Κωνσταντινούπολη εναντίον των Ελλήνων που έκαναν τα Σεπτεμβριανά στη συνέχεια οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον φοιτητή που είχε κάνει που είχε βάλει τη βόμβα ως προβοκάτσια στο σπίτι του Μουσταφά Μάλ, το υποτιθέμενο στο σπίτι του Μουσταφά Κεμαλ στη συνέχεια συνελήφθη προφυλακίστηκε και οι Άγγλοι πίεζαν τον Πρωθυπουργό Καραμαλή για την αποφυλάκησή του. Διότι δικό του ήταν, αυτό του έκανε τη δουλειά. Την αποφυλάκηση λοιπόν, ο Καραμαλή στην αρχή είπε ότι δεν ακούει ο δικαστή. Του είπαν άλλαξε το δικαστή. Δεν ξέρω πώ άλλαξε ο δικαστή. Τον άφησαν ελεύθερο μέχρι να οριστεί δικάσιμο. Τον έβαναν σε ένα πόρτ μπαγκάζι Τούρκοι διπλωματικού αυτοκινήτου και τον πέρασαν στην Τουρκία. Και έκτοτε ο Οκτάη ήταν πάντα τσοβαθή κράτο τη Τουρκία τον τίμησαν, τον τίμησαν, τον επιβράβευσαν, τον έκαναν νομάρχη στον Εύσεχηρ, την Νεάπολη της Καπαδοκίας, από την οποία αυτή η νομαρχία εκδίδονταν τα διαβατήρια, κανονικά τουρκικά διαβατήρια με άλλα ονόματα, Τη μαφία τη τουρκική υπηρεσία του Ευρώπη τη η οποία διακινούσε άσπρη σκόνη και έκανε δολοφονίε στην Ευρώπη εναντίον των Αρμενίων, του Ασάλα κτλ. Αυτή είναι η ιστορία. ήταν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Καραμαλή και Αβέροφ να πάρουν την στήριξη, να άρουν τη στήριξή τους από την ΕΟΚΑ και να βάλουν και την Τουρκία στο παιχνίδι για να γίνουν όλα όσα έγιναν. Εν πάση πάμε να δούμε πώς ήταν, τι λέει το ίδιο το Ίδρυμα της ΕΟΚΑ για την ΕΟΚΑ βήτα θα κάνουμε άλλο, θα μιλήσουμε σε άλλη φάση ένα πράγμα θα πούμε μόνο. Δεν το ξέρω το θέμα, Πάντω αν έκανε δολοφονίε Τουρκοκυπρίων, ήταν αυτό δεν ξέρω πόσοι το γνώριζαν. Ήταν αυτό σίγουρα σχέδιο των Άγγλων, όχι των Τούρκων. Των Άγγλων να σκοτώσουν του Τουρκοκυπρίου. Η ΕΟΚΑ πάντω ποτέ δεν πείραξε ούτε έναν Τουρκοκύπριο. Στόχο ήταν οι Άγγλοι, οι απεικιοκράτε που σε σκλαβωμένου του Έλληνε και όχι οι Τουρκοκύπριοι. Οι Τουρκοκύπριοι έπαιζαν το ρόλο του καταδότη και των κουκουλοφόρων μαζί με τους Άγγλους. Εντάξει, τους αρέσει φαίνεται η σκλαβιά ή τα άλλα των Άγγλων, να μην πω τίποτα. Οι αρνητικέ και πεισματικέ θέσει τη Βρετανική κυβέρνηση στο πρόβλημα τη Κύπρου οδήγησαν τον Κυπριακό λαό σε ένοπλο αγώνα για να διεκδικήσει το, το αναφέρετο δικαίωμά του για την ελευθερία. Στην Αθήνα σχηματίστηκε μια δωδεκαμελή επιτροπή από εξέχοντα πρόσωπα τη Κύπρου και τη Ελλάδα, η οποία αποφάσισε να διεκδικήσει δυναμικά την αποτείναξη του Αγγλικού Ζυγού και την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τα μέλη τη Επιτροπή επισφράγησαν την πίστη του στο σκοπό του αγώνα με όρκο στην καινή διαθήκη στι 7 Μαρτίου του 1953. Πρόεδρο τη Επιτροπή ορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριο, ο οποίο ενεργούσε ω πολιτικό αρχηγό του απελευθερωτικού αγώνα, τον οποίον και χρηματοδοτούσε. Η Επιτροπή διόρισε ένα από τα μέλη τη, τον Γεώργιο Γρίβα, ω στρατιωτικό αρχηγό του αγώνα, ο οποίο ήταν συνταγματάρχη του ελληνικού στρατού εν αποστρατεία και διέθετε πλούσια πείρα στρατιωτική, κυρίω σε θέματα τακτική πολέμου και ανωροδόξου πολέμου. Ω αρχηγό τη Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, χρησιμοποίησε το ψευδόνιμο διγενή. Ο Γεώργιο Γρίβα ήξερε ότι αναλάμβανε ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά είχε ισχυρή θέληση, αποφασιστικότητα και προφανώ απόλυτη πίστη στο σκοπό του αγώνα αφού μελέτησε τις, τις δυνατότητες διεξαγωγής ένοπλου αγώνα με δύο επισκέψεις του στην Κύπρο το 1951 και το 1952 κατάρτισε στην Αθήνα γενικό σχέδιο δράσης το οποίο έθεσε σε εφαρμογή αμέσως μετά τη μυστική άφηξή του στις ακτές της Πάφου το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου του 1954. Για την εισαγωγή οπλισμού στην Κύπρο από την Ελλάδα ο Διγενής χρησιμοποίησε φίλους και συνεργάτες του το πρώτο φορτίο όπλων έφτασε στην Κύπρο τον Μάρτιο του 1954. Με αυτά τα λίγα όπλα ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου 1955, σαν σήμερα. Ένα δεύτερο φορτίο που μεταφερόταν με το, πλοιάριο πλειάριο Άγιος Γεώργιος τον Ιανουάριο του 1955 κατασχέθηκε από τις Αγγλικές Αρχές κατόπιν προδοσίας κοντά στο χωριό Χλώρακα τη Πάθου. Στη διάρκεια του αγώνα λειτουργήσε μυστικό σχέδιο αποστολή όπλων στην Κύπρο με επιβατικά πλοία τη γραμμή Πειραιά, Λεμεσού. Άλλα πλοία έφταναν με το ταχυδρομείο τη Πάφου και με άλλου τρόπου. Στι 29 Ιανουαρίου του 1956, ο πλεισμό τη ΕΟΚΑ εμπλουτίστηκε με 800 κυνηγητικά όπλα Ελληνοκυπρίων που είχαν πάρει από αυτού μέλη τη ΕΟΚΑ. Ένα άλλο τρόπο με τον οποίο η ΕΟΚΑ εξασφάλιζε όπλα ήταν οι επιθέσει σε αστυνομικού σταθμού και από νεκρού Άγγλου στρατιωτικού. Μερικά όπλα ήταν επιτόπια κατασκευή σε ειδικά εργαστήρια στα οποία κατασκευάζονταν επίσης ορολογιακές βόμβες, νάρκες και άλλο πολεμικό υλικό. Στα τέλη Μαρτίου του 1955 η ΕΟΚΑ ήταν έτοιμη για το ξεκίνημα του αγώνα. Την νύχτα της 35ης Μαρτίου, σαν χθες βράδυ, προς 1η Απριλίου, σαν σήμερα, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, οι ομάδες της ΕΟΚΑ έδρασαν με επιτυχία. Εκοφαντικές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Λευκοσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και στρατιωτικές επισταθμίες των Άγγλων. Η ΕΟΚΑ τότε είχε τον πρώτο της νεκρό. Ήταν ο μόδεστο παντελή από το Λιοπέτρι. Χαιρετισμού εκεί στο Λιοπέτρι και σε όλα τα κοκκινοχώρια. Σόλα όλα! Του χαιρετισμού μα. Μόδεστος παντελή από το Λιοπέτρι που πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του να αποκόψει ηλεκτροφόρα σύρματα για να δράσουν οι ομάδε τη ΕΟΚΑ. Την 1η Απριλίου 1955 κυκλοφόρησε η πρώτη προκήρυξη του διγενή που άργιζε με τούτα τα λόγια με την βοήθεια του Θεού, με πίστηνη στον τίμιο αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολόκληρου του ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνουμε τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού. Αυτή είναι η ιστορία, με λίγα λόγια, να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Νομίζω πριν από 15 χρόνια, ναι, επισκέφτηκα την Κύπρο, πήγα στη Λεμεσό και πήγα στο σπίτι που ήταν το κρυσφύγετο του, ε, του Γρήβα. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος τότε 85 ετών, τώρα μου είπαν ότι δεν ζει, ο κύριος ε, μου, μου εξήγησε όλο το ιστορικό, πού ακριβώς ε, κρυβόταν, ποιες ήταν οι συνήθειες του, του Γρήβα. Ε, μου άνοιξε την καταπακτή και μπήκα στο υπόγειο, εκεί που ήταν το κρυσφύγετό του, κάτω από την άνοιγε, δηλαδή από την κουζίνα, από το νεροχύτη, από την κουζινα απο τον υπήρχε μια περιτέχνος κατασκευασμένη κρύπτη, μπήκα μέσα, έπαθα σοκ, πώς είναι δυνατόν να έζησε ο άνθρωπος αυτός εκεί μέσα τόσα χρόνια. Ε, μου είπε ότι συνήθιζε να βγαίνει κάθε μέρα για μία ώρα περίπου να κάνει ένα πρόγραμμα γυμναστικής, γιατί μέσα δεν μπορούσε να σηκώσει τα χέρια του, ήταν και ο κοντός, ένα μικρό πραγματάκι εκεί, έβγαινε λοιπόν έξω και έκανε γυμναστική για να μπορεί να ζήσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κάτω και να δει και λίγο και φω. Φυσικά, μέσα στο δωμάτιο, δεν έβγαινε έξω. Και εκεί μου είπε και ένα περιστατικό ότι ο ίδιος δούλευε σε μία τράπεζα που λειτουργούσε μέσα στην αγγλική βάση στο Αχρωτήρι. Και η γυναίκα του έμενε στο σπίτι με τα παιδιά και έδινε μία φυσιολογική εικόνα για να μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος μέσα, να τρώει, να τον προστατεύει κτλ. Ε, κάποια στιγμή ήρθαν οι Άγγλοι, χτύπησε η πόρτα του σπιτιού, όταν ήταν έξω και έκανε γυμναστική στο δωμάτιο. Τον έβαλε αμέσως κάτω, τακτοποίησε, έκρυψε όλα τα... Που, ό,τι ήταν δυνατό να προδώσει την παρουσία του εκεί και το χρησιφύγητο και την καταπακτή και όμως αυτό διήρκησε μερικά λεπτά, ένα, δυο λεπτά, τρία για να μην κινήσει τις υποψίες η γυναίκα αυτή μπήκε στο μπάνιο, έβρεξε τα μαλλιά της και βγήκε τυλιγμένη με κάτι ε, τη ρώτησε ε, είδε ότι απ' έξω ήταν οι Άγγλοι είχαν περικυκλώσει το σπίτι περίπου 30 στρατιώτες και ένας αξιωματικός και της λέγεται, τι να ανοίξει, λέει ήμουν στο μπάνιο δεν σας άκουσα προσέξτε πως το σκέφτηκε δεν σα άκουσα, συγγνώμη, μπήκαν μέσα, έψαξαν τα πάντα, δεν βρήκαν τίποτα, φύγανε. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα αυτή επικοινώνησε μαζί μας. Είναι η κυρία ε, Χρυσάνθη, για να δούμε, όχι, η κυρία Έλλη Χριστοδουλίδου ζει ακόμα στην ε, Λεμεσό και μας εξιστόρισε το εξής, ότι αυτό το κτήμα το αγόρασε στη, όταν, στη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Γρίβας. Για να μην το πάρει όμως, πιθανότητα με λεφτά του αγώνα, για να μην το πάρει όμως στο όνομά του ή στο όνομα κάποιων από τα, των εκ των στελεχών του, το αγόρασε, είναι ένα κτήμα 15 στρέμματα νομίζω παραπάνω, πορτοκαλαιόνας, έξω από τη Λεμεσό ήταν τότε, τις παρυφές Λεμεσού, στο όνομα του Γρίβα, του Χριστοδουλίδη. Όταν τελείωσε ο αγώνας, ο Χριστοδουλίδης ούτε σκέφτηκε καν του οποίου η γυναίκα μετέφερε και τα μηνύματα που έδινε ο Γρίβας Διγενής με το μωρό, πάνω στο καροτσάκι, πέρναγε από σημεία ελέγχου των Άγγλων, μετέφερε μέχρι και όπλα μετέφερε κάτω από το μωρό και στη συνέχεια στο τέλος του αγώνα ούτε σκέφτηκε ο Χριστοδουλίδης να το κρατήσει, είπε στο Γρίβα έλα να σου το γράψω στο όνομά σου. Το έγραψε στο όνομά του και, το όνο, το, ο Γρίβ, το, και ο Γρίβας πριν το θάνατό του το δώρισε στο ελληνικό κράτος και εκεί ανήκει και ακόμα. Τώρα το σπίτι εκείνο έχει γίνει μουσείο. Μου είπε λοιπόν η κυρία Χριστοδουλίδου, η κυρία Έλλη Χριστοδουλίδου, η οποία είπαμε τι προσέφερε, ποτέ ούτε ο Έλληνα πρέζης, ούτε κάποιο από την πρεσβεία ενδιαφέρθηκε όλο αυτό το διάστημα να την επισκεφτούν, να ρωτήσουν τι κάνει, να την ευχαριστήσουν, να της δώσουν μια ηθική αμοιβή για ό,τι έχει πράξει για αυτόν τον αγώνα. Εγώ σας είπα το, τα γεγονότα όπως μου τα εξιστόρισε ο ίδιος ο αείμνηστος πλέον ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο σύζυγος της κυρίας Έλλης. Το παράπονο της κυρίας Έλλης είναι ότι όχι να τιμηθεί, δεν την θυμήθηκε ποτέ κανείς. Κυρία Έλλη, σε θυμόμαστε εμείς. Αυτό είναι τίτλος τιμή. Να σε θυμούνται οι Έλληνες ο απανταχού ελληνισμός. Αυτά. Νομίζω ότι τέτοιες καταστάσεις όπως αυτή που μας μοιράστηκε μαζί μας η γυναίκα η κυρία Φρόσο Αχιλέος που είναι φανατική φίλη της εκμομπής αυτή ήταν σε μία τελετή που έγινε και ήταν παρούσα η γυναίκα και δεν άντεξε και τη είπε ότι κάναμε αναφορά στη χθεσινή εκπομπή και είπε ότι θα τη φέρει σε επαφή μαζί μα, την έφερε σε επαφή μαζί μας. Αυτή η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και για την Κύπρο, για την προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου, έχει και αυτό το ρόλο. Τέλος πάντων και ο Μιλών. Να γινόμαστε κοινωνοί όλο και περισσότεροι των ανθρώπων που έχουν προσφέρει στην πατρίδα και τους παραγκώνησαν οι γνωστοί. Ε, τώρα, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ε, πραγματικά δεν τους προγραβαίνουμε. Δεν την ξέρω την κυρία πραγματικά, ούτε θέλω να στοχοποιώ ανθρώπους με τα ονόματά τους συμπεριφορές και πολιτικές κρίνουμε εδώ. Με τα πρόσωπα ότι δεν έχουμε τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Μα με κανέναν, μα με κανέναν, με συμπεριφορές, πράξεις, πολιτικές πράξεις με αυτές. Υπάρχει κάποια κυρία Ζέφη Δημαδάμα, με του κυρίου Μητσοτάκη από το Πασό στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς πρέπει να έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας ο Κυριάκος. Πού τα βρήκε όλα αυτά τα, να μην πω χαρακτηρισμό τώρα, εντάξει, γιατί οι χαρακτηρισμοί μας χαρακτηρίζουν, δεν το ξεχνάμε αυτό. Πού τους βρήκε όλους αυτούς τέλος πάντων. Ακούστε τι έγραψε. Υπάρχει μία ε, μελέτη από τα Πανεπιστήμια London School of Economics και από το Princeton, η οποία λέει ότι η μητρότητα είναι εμπόδιο στην καριέρα των γυναικών. Εντάξει, τώρα την έκαναν αυτή, δεν ξέρω γιατί την έκαναν, τι ατζέντε ο καθένα και τι προωθεί και γιατί τι προωθεί. Τι δουλειά έχει η κυρία Ζέφη Δημαδάμα. Προσέξτε, τη στιγμή που το, 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 το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη απειλή και από την Τουρκία ακόμα για την Ελλάδα. Μεγαλύτερη απειλή. Θα έλεγα ότι το δημογραφικό επιτείνει την απειλή που έχουμε εξ Ανατολών. Ακούστε τι έγραψε η κυρία Ζέφη Δημαδάμα είναι, κάποιο στη γραμματεία ισότητα, δεν ξέρω πού είναι. Η μητρότητα βλάπτει σοβαρά σε εισαγωγικά την καριέρα των γυναικών, επιβεβαιώνει μεγάλη έρευνα των London School of Economics του Princeton. Και από κάτω έχει το δημοσίευμα. Εγώ τώρα σε ερωτώ. Ξέρετε, στο κανάλι βάλαμε χθε δύο ομιλίε του Κοτάκη και του Κώστα του Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, για την για το δημογραφικό του κοτάκι, καταρχά δεν ξέρω πόσο έχει 25-30 άτομα το είδαν. Αλλά προσέξτε, απίστευτα σχόλια που δείχνει την αγωνία του κόσμου για το θέμα αυτό. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχουν κανένα σύμβολο να δουν τι λέει η κοινωνία ρε παιδιά για αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το ζήτημα, η καριέρα των γυναικών ή η μητρότητα, δηλαδή δεν είναι ανίερη η προσέγγιση. Να βάζει δίπλα-δίπλα τη μητρότητα με την καριέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα τρελαθούμε στο τέλο. Πού του βρήκαν όλου αυτού, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, τι, 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 πάει το μυαλό του ανθρώπου ότι υπάρχει ένα σχέδιο τελικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλοι οι Σκέρτσι, οι Δημαδάμα, ο ένα, ο άλλο. Όλοι αυτοί που ενορχίστρωσαν και όλη αυτή την προπαγάνδα, την πλήση εγκεφάλου για τον νόμο, τον γνωστό, με τους γάμους και τα τέτοια. Πού τους βρήκε όλους αυτούς. Πού τους βρήκε. Πώς να μην σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει ένα σχέδιο τελικά. Δηλαδή αντί να τους έχουμε συμμάχους για να τονώσουμε το δημογραφικό βάζουν τη μητρότητα αυτή την ιερή το έχω ξαναπεί. Χωρίς μάνα η ζωή δεν έχει γεύση. Όσοι έχουν χάσει τη μάνα τους το ξέρουν. Και βάζουν αυτή την ιερή έννοια και λέξη μάνα μητρότητα μαζί με την καριέρα. Πού τους βρήκαν όλους αυτούς και μας τους φόρεσαν καπέλο, μπορείτε να μου πείτε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, μπορεί δεν, δεν γίνεται. Βγαίνω από τα ρούχα μου, πραγματικά. Πού τους βρήκαν όλους αυτούς. Είναι αυτοί οι Έλληνες, είναι Ελλάδα αυτό. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο για την κυρία Μπακογιάννη που έκανε αυτό με το Κωσυφοπέδιο. Πέραν του εγκλήματος που γίνεται στην Κύπρο... Διότι όταν προωθεί το κοσυφοπαίδιο και ο Δένδια πήγε και το επισκέφτηκε. Το έχουμε αναγνωρίσει γιατί πήγε ο Δένδια και το επισκέφτηκε όταν ήταν υπουργό εξωτερικών. Τώρα κάνουν ανταγωνισμό να δείξουν στου έξω που θέλουν να μπει το κοσυφοπαίδιο στον Άτομο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν ανταγωνισμό, σα το είπα. Ο τρόπο και ο βαθμό επιρροή που ασκούν οι ξένε πρεσβείε στου Έλληνε πολιτικού αποτελεί μείζωνα απειλή, εθνική απειλή. Ο πατέρας τη κυρία Μπακογιάννη σε επίσκεψή του στην Αλβανία, ξέρετε τι είχε πει, ότι καθεστώ επιδιώκουν τα τύρα να ισχύσει για το Κωσυφοπαίδειο, να ισχύσει και για τη Βόρειο Ήπειρο. Τι έγινε, Το κάναμε γαργάρα αυτό που είπε και ο ίδιο ο πατέρα. Ο πατέρα σα το είπε. Βεβιλώνετε και τη μνήμη του πατέρα με αυτά που κάνετε. Πώ μετά να σα πιστέψει και να σεβαστεί ο ελληνικό λαό. Πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά και η ουρά είναι οι ευρωεκλογέ. Εκεί θα αποδείξουν οι Έλληνε αν όντω θέλουν να επιβιώσει αυτή η χώρα ή, αν, ο, ή όχι. Ο κύριο Δένδια επισκέφθηκε και τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Και εκεί έκανε μια ομιλία. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Α τον θεωρητικά. Α δούμε τι είπε και να δούμε Προχωράμε προ την υλοποίηση τη Ατζέντα 2030, δήλωσε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια κατά τη σημερινή επίσκεψή του στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο τη ομιλία του αναφέρθηκε στην υλοποίηση τη Ατζέντα 2030, την οποία ο Πρωθυπουργό Μιζοτάκη χαρακτήρισε ω τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Ο ρόλο τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων είναι κομβικό καθώς προχωράμε στην ελοποίηση αυτής της αζέντα. Αναφερόμενος στην πολεμική αεροπορία, ο ΕΘΑ δήλωσε ότι η αζέντα αυτή, για να ξεκινήσουμε από την πολεμική αεροπορία, προβλέπει ότι το 2030 θα διαθέτει 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς, 4,5 και 5ης γενιάς, με την σταδιακή απόσυρση των αεροσκαφών 3ης και 4ης γενιάς όσον αφορά το πολεμικό ναυτικό. Η ατζέντα προβλέπει την ενίσχυση και τον εξοχρονισμό του στόλου μας. Υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα της απόκτησης των νέων φρεγατών FDI, των Πελαρά. Αλλά εξετάζεται και η συμμετοχή της χώρας μας στον σχεδιασμό και την αυπήγηση εδώ στην Ελλάδα των νέων φρεγατών τύπου Constellation, όπως επίσης αναζητούνται και οι βέλτιστες λύσεις για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Μετά αναφέρθηκε Άρα είναι οι καινούργιε αυτές οι παλιές στο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομία. Αυτά τους παίρνουν τα μυαλά με τέτοιες ανοησίες. Στη συνέχεια για το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομία, υπογράμμισε ότι προχωράμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομία, αξιοποιώντας το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας, το ΕΛΚΑΚ, το οποίο ιδρύουμε με νομοθέτημα που θα περάσει από τη βολή αμέσω τι προσεγγίσει ημέρε. Θέλουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα που υπάρχει, αγοράζουμε ξένα όπλα από το ράφι, να ενισχύσουμε τη δική μα αμυντική βιομηχανία και να προχωρήσουμε σε προηγμένε παραγωγέ πολλαπλασιαστών ισχύω. Αναφέρθηκε δε και στο θέμα τη αεράμινα των μη επανδρομένων, τη παραγωγή μη επανδρομένων και αντιδρών συστημάτων αναφέρομαι σε ντρόνς, σε αντιντρόνς, σε όπλα που θα, δημιουργηθ... θα, δημιουργούν αντιαεροπορικό θόλο πάνω από την πατρίδα μας, σε αυτονόμως κινούμενα οχήματα, σε, αυτονόμως... σε αυτονόμως κινούμενα σκάφη πάνω στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα. Τα μη επανδρομένα σκάφη και υποβρύχια δηλαδή. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι σε αυτόν τον σκοπό σε αυτόν τον στόχο έχουμε τη στήριξη του συνόλου του πολιτικού συστήματος και κυρίως της ελληνικής κοινωνίας. Εν συνεχεία, ο Δένδιας επισκέφθηκε τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, όπου ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Πρέσβη Επιτιμή Μιχάλη Σπινέλη και τους αρμόδιους διευθυντές σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής εθνικής άμυνας για θέματα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών αμυντικής συνεργασία καθώς και για ζητήματα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Επίση, στην εφημερίδα Πολίτικα, ο κύριο Δέντια δήλωσε εμείς εμεί δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία και δεν θα φύγουν από την Ελλάδα ρωσική κατασκευή αντιεροπορικά συστήματα, αν δεν αντικατασταθούν πρώτα από άλλα. Δηλαδή, αν έρθει ένα άλλο σύστημα ε, για του S-300, θα φύγουν οι S-300 και θα πάνε στην Ουκρανία. Και δεν στέλνουν απευθεία όλα αυτά τα συστήματα στην Ουκρανία. Αφού αυτά είναι άχρηστα, όπω είπε ο κύριο Μησοτάκη, κάποιο λάκκο έχει η φάδα. Εκτό αυτού υπάρχει και το ζήτημα τη Κύπρου. Εμεί κάναμε μια τεράστια εθνική υποχώρηση. Προδώσαμε την Κύπρο τότε. Αυτό είπε ο, ο Κληρίδη. Προδώσαμε την Κύπρο. Ο Σιμίτη πίεσε τον Κληρίδη να μην πάνε οι S300 στο νησί. Αν πήγαινα σήμερα, η Κύπρο θα είχε τη δικιά τη αντιεροπορική άμυνα. Ισχυρή. Είχε πάρει τι εγγυήσει από του Ρώσου ότι θα τα μεταφέρουν και θα τα προστατεύουν θα έχουν εγγύης αεροπορική προστασία της βάσης. Τα φέραμε στην Κύπρο κάνοντας εθνική υποχώρηση και τώρα έχουμε δεσμευτεί, δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Αν τα δώσουμε χωρίς την έγκριση της Ρωσίας, τότε παραβιάζουμε μια συμφωνία που έχουμε υπογράψει. Και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις που δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε. Δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας αν πάει το θέμα για παράδειγμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Και πάμε στις εκλογές στην Τουρκία. Τώρα κάποιος μπορεί να πει και τι χαίρεσε ρε φίλε και οι άλλοι είναι χειρότεροι κτλ. τα λοιπά. Εντάξει. Ε, αυτές οι ισοπεδοτικές προσεγγίσεις δεν. Το ότι και οι άλλοι και να θέλουν ο Ιμάμογλου για παράδειγμα αν γίνει πρόεδρος να κάνει τις αλλαγέ που μας αφορούν τον έχουν χειροπόδαρα δεμένο όπως έδεσε συμβολικά ο Τραμπ χθε τον Biden, τον έχουν χειροπόδαρα δεμένο το βαθύ κράτο, το τουρκικό σύνταγμα, άρα δεν έχουμε χαρούλε, ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μία ανατροπή. Δεν θα ήθελα να πω για ποιο λόγο χαμογελώ. Δεν θέλω. Υπάρχουν λόγοι. Εν πάση περιπτώσει, καταρχά να πούμε ότι πριν από ένα μήνα και κάτι είχαμε προδιαγράψει τι ακριβώ συνέβη στι εκλογέ. Κάτι που δεν το είχαμε πετύχει στι άλλε εκλογέ γιατί εκεί. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση πληροφορίε και στοιχεία. Εκεί τα στοιχεία άλλα έδιναν, άλλο αποτέλεσμα έβγαλε η κάλπη. Τι φταίμε εμεί, Εδώ λοιπόν τα στοιχεία που είχαμε τελικά επαληθεύτηκαν. Ο Ερντογάν έχασε για τρει λόγου. Του είπαμε χθε, το ξαναπούμε και σήμερα. Πρώτο λόγο, Συντα... καταρχά τι σημαίνει έχασε. Στο σύνολο της Τουρκίας, για πρώτη φορά από το 2002 το κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης έρχεται πίσω από το Ρεπουλεκανικό κόμμα των Κεμαλικών. 38, κοντά στο 38 είναι η Κεμαλική, κοντά στο 36 είναι το Ερδογάν. Μια μισή μονάδα, δύο, μονάδε μονάδες κάτω, το κόμμα του Ερδογάν. Αυτό δεν μπορούσε κανείς να το σκεφτεί ένα χρόνο μετά τις, πρε, τις περσινές εκλογές που πήρε 51%. Εντάξει, σκεφτείτε ότι στο Ρίζεων τον τόπο καταγωγής του έχασε 17 μονάδες στο κεφάλι τον έριξαν. Έχασε πόσους δήμους, γιατί έχασε. Τα αριθμητικά δεδομένα αφήστε τα, ίσως τα πούμε στην αυριανή εκπομπή γιατί έφαγε έχουμε τον χρόνο. Να πούμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Ερδογάν έχασε για τους εξή λόγους. Ενώ έχει δώσει απίστευτες αυξήσεις. Οι δάσκαλοι, αστυνομικοί, απλοί αστυνομικοί, νοσοκόμοι, καλά δεν μιλάμε για γιατρούς, Παίρνουν 1.300-1.300 ευρώ το αντίστοιχο στην Τουρκία. Σήμερα οι συνταξιούχοι που και η Τουρκία έκανε το λάθος που είχε κάνει η Ελλάδα από 40 χρονών συνταξιούχος, έκανε στρατιές, στρατιές συνταξιούχων δεν μπορεί να το σηκώσει η οικονομία της Τουρκίας αυτό. Τους δημοσίους υπαλλήλους τους σηκώνει γιατί είναι το κράτος, τους χρειάζεται. Τους, τους συνταξιούχους δεν τους χρειάζεται. Έχουν φτάσει τώρα οι συντάξεις 200 ευρώ, 220 ευρώ αλλά ξέρετε, όταν έπεσαν στην παγίδα και οι Τούρκοι, η αστιφιλία στην Τουρκία έχει ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μεγαλύτερη είναι η αστιφιλία από ό,τι στην Ελλάδα. Και εκεί αυτά που λέμε τα χωριά μας και εκεί τα χωριά έχουν διαλυθεί. Αλλά όσοι έκαναν το λάθος να πάνε στις πόλεις και δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σπίτι, στην Κωνσταντινούπολη των 18 εκατομμυρίων, τα ενίκεια, δεν μπορείς να βρεις με 200-300 ευρώ σπίτι. Καμιά παράγκα μπορεί. Πού να τη βρεις κιόλας. Μπορεί να έχουν γίνει και της μόδας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι καταδεκασμένοι στο θάνατο, στην πείνα. Σας το είχα πει εδώ μέρες τώρα ότι τους βλέπω στα βίντεο οι συνταξιούχοι. Τον ψήφισα, λέει από τότε που βγήκε τον Ερντογάν δεν θα τον ψηφίσω. Την έφαγε στο κεφάλι. Πρώτος παράγοντα συνταξιούχοι. Η κατάσταση της οικονομίας, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, 70% επίσημος, 150% ο ανεπίσημος. Άρα ακρίβεια, συνταξιούχη βασικά και ακρίβεια. Δεύτερος παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο γιος του, Ερδογα, του Ερμπακάν. Σας έχω εξηγήσει. Ο Νέτς με την Ερμπακάν ήταν ο εξυπνότερος πολιτικός που έχω συναντήσει ευφυΐα, ρητορική, που έχω συναντήσει από τότε που παρακολουθώ την Τουρκία καθημερινά από το 1990. Καθημερινά τα μάτια του έβγαζαν σπίθε. Ο Ερντογάν τον ρίχνει σε εισαγωγικά στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι ο Ερντογάν ήταν πιο μπαλκονάτο. Αλλά στον πολιτικό λόγο και στο πίθυν δια της τον... τηλεόραση και τα τυπά, ο Ερμπακάν ήταν και γι' αυτό τον καθάρισαν οι στρατιωτικοί γιατί τον θεωρούσαν ότι ήταν εξαιρετικά ριζοσπάστης τον θεωρούσαν το νούμερο 2 του παγκοσμίου ισταμικού κινήματος εγώ σας λέω τώρα από εκθέσεις που έχω διαβάσει των Τούρκων του βαθέως κράτους έτσι και τον καθάρισαν και έφεραν τον Ερδογάν και με την υποστηρίξη των Αμερικανών και του δείξαν λίγο ανοχή, λίγο. Άρα το τελευταίο διάστημα είδα ότι παίζουν τα βιντεάκια του Ερμπακάν που έβγαλε αφού τον πρόδωσε ο Ερντογάν και έφυγε και έκανε άλλο κόμμα. Και αυτά τα βιντεάκια έπαιξαν ρόλο. Και προσέξτε, πήρε δύο νομαρχίες, έδρες νομαρχιών, δήμους, δύο πρωτευουσών ομαρχιών, η μία από τις οποίες έχει πληθυσμό 2 εκατομμύρια κατοίκους, το πέμπτο της Ελλάδας. Είναι η Σανλή Ούρφα, η Ούρφα, η Αλεξανδρινή Έδεσα δηλαδή, υπόψη ότι και σήμερα υπάρχει τηλεοπτικό σταθμό εκεί που λέγεται Έδεσα. Εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Εκεί παρόλο την τύφλα του στην εθνικιστική και τη μουσουμανική, κάποια πράγματα τα τιμούν. Εκεί λοιπόν κέρδισε ο υποψήφιος του η Γέννη Ρεφάχ Παρτισή κέρδισε τον Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ και κέρδισε και τη Γιοσγάτη. Αλλά πέρα από αυτό, σε, πολλές, σε πολλούς σε πολλού δήμου βγήκε τρίτο κόμμα. Όμω όταν βγαίνει τρίτο κόμμα το Γέννη Ρεφάχ, το νέο κόμμα τη ευημερία δηλαδή, αυτοί οι ψήφοι αφαιρέθηκαν από το ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή δεν, παίρνει από άλλου ψήφου. Άρα έχασε πολλού δήμου και από. Άρα συνταξιούχοι και το Γέννη Ρεφάχ, το νέο κόμμα τη ευημερία του γιου του Ερμπακάν. Το ξαναλέμε. Ο Ερντογάν είχε δύο πολιτικού αντιπάλου. Και οι δύο νεκροί. Το Μουσταθά μαλ, του Κεμαλικού δηλαδή, και τον Νεσμετίν Ερμπακάν. Και από του δύο την έφαγε. Το τρίτο είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι επιλεγμένα σε αρκετού δήμου που ήταν στρατηγική σημασία όπω στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν 10% εκλογική δύναμη, πήραν μόνο τέσσερα νομίζω, το 6% είναι εκατοντάδε χιλιάδε ψήφοι. Αυτοί λοιπόν πήγαν όλοι στον Ιμάμογλου. Και φαίνεται ότι υπήρχε μια συμφωνία γιατί. Γιατί είδα τον αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο, όχι τον Ιμάμογλου που είναι πλέον δήμορφο του Σταντινούπολη πάλι, να ευχαριστεί του Κούρδου. Που σημαίνει ότι κάποια συμφωνία έγινε σε ορισμένου Δήμου. Άρα είπαμε του τρει παράγοντε για του οποίου ο Ερντογάν έχασε τι εκλογέ. Είναι μια στρατηγικού χαρακτήρα ήττα για τον Ερντογάν για δύο λόγους. Πρώτο γιατί το κόμμα του πλέον δεν έχει άλλα επιχειρήματα, το κόμμα του έχει πάρει καθοδική πορεία. Δεύτερος λόγος γιατί νίκησε ο βασικός του ανταγωνιστής. Ο Αντιερτογάν είναι ο Ιμάμογλου. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας με προοπτική ο Ιμάμογλου να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο να είναι ο επόμενο Πρωθυπουργό, γιατί έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν το Σύνταγμα, να επαναφέρουν την Προεδρευόμενη Δημοκρατία και όχι την Προεδρική που ισχύει τώρα. Θα δούμε όμω τι σημαίνει αυτό. Έχει ψωμί ακόμα, ε, θα επηρεάσει την εξωτερική πολιτική τη Τουρκία. Τον πυρήνα όχι. Τον τρόπο με τον οποίο όμως ασκείται θα τον επηρεάσει, πιστεύω. Αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο, μην αναφερθούμε σε αυτό. Αυτά λοιπόν για, την, για τις εκλογές. Ένα μόνο πράγμα να προσθέσω ότι υπάρχουν 12 δήμοι στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν τους οποίους οι Κούρδοι αποδεικνύουν με ντοκουμέντα ότι μετέφεραν από άλλους νομούς και από άλλες περιφέρειες ψηφοφόρους στρατιωτικούς, στη σειρά τους, είδα τα βίντεο, υπάρχουν όλα. Και τους έβαλαν, είχαν δημοσκοπήσεις και τους έβαλαν να ψηφίσουν για να κλέψουν 12 δήμου από το σκούρ τους σκούρ του. έκλεψαν στην κυριολεξία. Όταν πηγαίνει σε ένα δήμο που έχει 40.000 ψηφοφόρου και πηγαίνει εσύ 7.000-8.000 απ' έξω να ψηφίσουν, τι καταλαβαίνετε. Ότι αυτή τη 7.000-8.000 είναι 15-20%. Το προσθέτει στον υποψήφιό σου και το βγάζει δήμαρχο. Αυτά έγιναν εν έτη 2024. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση Πίσω είχε αχλάδα την ουρά, απλώς ο σοιλού είχε πει ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό σχέδιο να αλώσουμε τους Κούρδους με το κόμμα το Χιουνταπάρ, το οποίο το κόμμα το Χιουνταπάρ αφαίρεσε δήμους από τους Κούρδους, γιατί κατέβηκε ανταγωνιστικά, το Χιουνταπάρ είναι κόμμα στον πυρήνα του οποίου υπάρχουν δολοφόνοι ανθρώπων, εμψυχρό δολοφονούσαν ανθρώπους, χρηματοδοτούμενοι από και εκπαιδευόμενοι από το τουρκικό κράτος στο βάθο και η Ιράν είναι η Χίσμπι Κόντρα. Η Κόντρα δηλαδή, όχι οι χεσμολάχ, η, η τουρκική. Εκπαιδευμένοι από την τουρκική στρατηγοροφυλακή για να πλήξουν το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Αυτά για τι εκλογέ στην Τουρκία. Τι επιπτώσει θα έχουμε χρόνο να τα πούμε στι επόμενε εκπομπέ. Πάντως οι επιπτώσεις ήδη ε, άρχισαν να φαίνονται, έχουν πτώσει 5, 6, 7, 10% ορισμένε ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείε που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και συνδέονται με τον Ερντογάν με διάφορους τρόπους. Εντάξει, ε, έβγαλαν χθε ένα ηχητικό, νέο ηχητικό, ο οποίος ο Ορδογάν προσπαθεί να μάθει από έναν υπουργό του που πούλησε μια δημόσια έκθεση σε έναν κατασκευαστή τι έγινε λέει, πλήρωσε, δεν πλήρωσε, δεν άφησε τίποτα, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Όλα. Καλά, οι άνθρωποι χάνουν και το μέτρο σε αυτέ τι περιπτώσει. Ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαρκ Ρούτε, πιθανό επόμενο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, και είπε ότι, προσέξτε τι ακριβώ είπε ο Ερντογάν. Η Άγκερα θα υποστηρίξει έναν υποψήφιο για τη θέση του νέου επικεφαλή του ΝΑΤΟ με βάση τι προσδοκίε και τι ανάγκε τη. Αυτό ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια της ομιλία ότι υπό το πρίσμα αυτών των αρχών η Τουρκία θα λάβει την απόφασή της για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής σοφίας και της ισότητας των μελών. Αυτά να τα ακούτε διάφοροι που έχετε γίνει ακολουθήματα του ενός και του άλλου. Εδώ Έλληνες πολιτικοί εννοώ. Του ενός και του άλλου απ' έξω. Τουρκικές κατασκευαστικές το είπαμε. Α, και μια τελευταία είδηση για να πάμε στο επόμενο θέμα. Έφυγε και ο χρόνος. Η κατοικία του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, του Αμπτουλχαμίτ Αλ Ντμπαϊμπά, έγινε στόχος επίθεσης με ρουκέτες RPG. Χθε Κυριακή, χωρίς να υπάρχουν θύματα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων υπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ο υπουργό που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα γνωστά κόλπα, είπε ότι υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές, χωρί να πει ποιοι εκτόξευσαν αυτό αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν όταν είχαμε ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, σε παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται, πολιτι... Βρίσκεται ξενοδοχείο και η κατοικία του Πρωθυπουργού του Μπέιμπα. Μετά έζωσαν την περιοχή οι άνοπλες δυνάμεις, η του δηλαδή. Ε, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Πάντως, μην πάει το νου σας ότι το έκανε καμιά ελληνική μυστική υπηρεσία αυτό. Ε, εντάξει. ο χρόνος μας κυνηγά, είναι σημαντικά τα θέματα, δεν μπορούμε να τα, μην τα πούμε, για να πάμε και στους πολέμους δηλαδή. Ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε χέρι στην υπόθεση με τα SMS της Ursula von der Leyen με τον Μπουρλά για τα θέματα των εμβολίων της Pfizer. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και έχει το θράσος, καλά, ο καθής που κατηγορείται σημαίνει ότι είναι και ένοχος, έτσι βλέπω την κυρία Σπυράκη τώρα βγαίνει με αέρα στα τέτοια γιατί λέει αθωώθηκε. Εντάξει. Πάντως το γεγονός ότι είναι υπό έρευνα τι θράσος έχει τώρα και λέει η Φοντελάιν ότι θα είναι ξανά υποψήφια για τη θέση της. Για κοιτάξτε να δούμε, να δούμε το ρεπορτάζ. Τα διαβόητα SMS της Φοντελάιν με τον διευθύνοντα σύμβολο της Pfizer Albert Μπουρλά για τα συμβόλαια εμβολίων του κοροναϊού πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο κορυφαίων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για ποινικά δικήματα. Σύμφωνα με το πολίτικο, ερευνητέ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβαν του τελευταίου μήνε την υπόθεση από του Βέλγου Εισαγγελεί που ερευνούν τη Φόντερ Λάιν για παρέμβαση σε δημόσιε λειτουργίε, καταστροφή SMS, διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό σύμφωνα με νομικά έγγραφα που είδαν το πολίτικο και επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπο τη Αγγελία τη Λιέγη. Οι εισαγγελείς λοιπόν ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ερευνούν εικαζόμενα ποινικά δικήματα. Κανείς δεν έχει κατηγορηθεί ακόμη σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Εικαζόμενα είναι. Η έρευνα ξεκίνησε από τις βελικές αρχές στη Λιέγη τις αρχές του 2023 μετά από ποινική καταγγελία που υπέβαλε ο τοπικός λομπίστας Φρέντερικ Μπαλντάν. Φαίνεται ότι το ρίξαν και αυτόν στη θυμίζα. Αργότερα προσθέθηκαν οι κυβέρνησε Ουγγαρία και Πολωνία η Πολωνία τώρα επειδή βγήκε ο Τούσκ που ήταν Ευρωπαίος αξιωματούχος και το ζήτησε η Φόντερ Λάιν, είναι να αποσύρει, αλλά η Ουγγαρία εμένει και επειδή η Ουγγαρία και η Πολωνία έκαναν την, την καταγγελία, η Φάιζερ τους έκανε μήνυση για θέτηση πληρωμών. Η καταγγελία επικεντρώθηκε σε μία υποτιθέμενη ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω WhatsApp μεταξύ της Φόντερ Λάιν και του Μπουρλά, εν ώψη της μεγαλύτερης συμφωνίας, συμφωνίας, εμβολίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αποκορύφημα της πανδημίας, που ονομάστηκε Pfizer Gate. Η ανάληψη των ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σφίγγει το κλειό γύρω από το ρόλο τη Προέδρου τη Κομισιόν στη Συμφωνία για το Εμβόλιο, η οποία φέρεται να είχε αξία μεγαλύτερη των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, η εξέλιξη έρχεται τη στιγμή που η Φόντερ Λάιν είναι υποψήφια για δεύτερη θητεία στην Κομισιόν. Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμή αρνηθεί να αποκαλύψει το περιεχόμενο των γραπτών μηνυμάτων ή ακόμα και να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Ελάτε στο Zoom τώρα. Ωστόσο, οι New York Times, οι οποίοι είχαν αποκαλύψει, αποκαλύψει τα μηνύματα, έκαναν πέρυσι μήνυση στην Κομισιόν επειδή. Απέτυχε να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα. Μάλιστα, η Επιτροπή είχε ισχυριστεί ότι αυτά τα SMS είχαν χαθεί. Χάθηκαν. Τίποτα δεν χάνεται ότι γράφεται στο διαδίκτυο. Τίποτα. Η Εφημερίδα υποστήριξε ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίε για τι συμφωνίε του Μπλοκ για την αγορά δόσεων του κορονοϊού αξία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά το πρόβλημα έγκυται στο τρίτο συμβόλαιο, γιατί τα δύο προηγούμενα τι ήταν, ήταν καθαρά. Μαμούθ, συμβόλαιο μαμούθ τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Pfizer, που αφορούσε 1,8 δισεκατομμύρια δόσει εμβολίων. Το Ευρωκοινοβούλιο, μάλιστα, μέσω τη Επιτροπή για τον Κορονοϊό, ήθελε να καλέσει τη Φόντερ Λάιν σε απολογία, καθώ δεν, είχε πρόσβαση στο συμβόλαιο αυτό, αλλά και εκεί η υπόθεση έγινε, πώ το λένε, όταν έπονάει ο λαιμό μα, γαργάρα. Αυτό έγινε, κύριε Κυρίες, κυρίες, και κύριοι. Ο χρόνος μας κυνηγά, πάμε στο Ισραήλ. Ε, θυμάστε όταν ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκαναν αποχή από το, συμβούλιο από το ψήφισμα του συμβούλιο Ασφαλείας που ζητούσε ε, και χειρή ανθρωπιστική βοήθεια και τα λοιπά. τότε θύμωσε ο Νετανιάχο και είπε δεν στέλνω την αντιπροσωπεία αξιωματούχων στρατιωτικοί διπλωμάτες και υπηρεσία πληροφοριών στην Ουάσιγκτον για να συμφωνήσουν το σχέδιο επιχείρηση εισβολής στη Ράφα. Η, το Ισραήλ θέλει να εισβάλει στη Ράφα όπου έχουν καταφύγει 1,5 εκατομμύριο, είναι η τελευταία ασφαλή περιοχή που δεν είναι πλέον ασφαλή γιατί πέφτουν ήδη και εκεί οι κορμιά. Ε, είπε δεν ακυρώνω την επίσκεψη, μετά είπε την ακύρωση. Δεν την έκανα, λέει για την Αμερική, την έκανα για τη Χαμά. Μήνυμα στη Χαμά τώρα λένε ότι θα μιλήσουν ε, μέσω τηλεδιάσκεψη οι δύο επιτροπέ και αν χρειαστεί θα μεταβούν και στι ΗΠΑ για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 ε, Οκτωβρίου, την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, ε, έχει φτάσει τους 600. Αυτές είναι οι επίσημες εξαγγελίες. Τώρα, για πρώτη φορά η Χαμάς ζήτησε μέσω μηνύματος στο Telegram συγνώμη από το λαό της της ορίδα της Γάζας, αλλά επιμένει ότι η επιχείρηση ήταν αναγκαία, έχουμε δικαίωμα στην ανεξαρτησία, στην ελευθερία και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα. Πάντως ζήτησε συγγνώμη για τις ταλαιπωρίες. Ποιες ταλαιπωρίες? Εδώ υπάρχουν, μιλάμε για τέτοια τραγωδία, δεν ξέρω να υπάρχει ενώ σε μια τόσο μικρή περιοχή η τραγωδία γίνεται και στο, έχουμε και στο Σουδάν είπαμε, αλλά τέτοια τραγωδία, τέτοιες μορφές δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τι τελευταίε δεκαετίες. 30, πόσες χιλιάδες, 32,5 χιλιάδες νεκροί, 75 χιλιάδες τραυματίες, πίνα, πίνα, πίνα. Τι συγγνώμη δηλαδή, τι συγγνώμη. Καταλαβαίνω, αλλά όταν μελετούμε την ιστορία, η βία, η στρατιωτική βία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα πολιτικό σχέδιο. Δηλαδή έχεις ένα πολιτικό σχέδιο και θες να φτάσεις σε ένα στόχο όταν έχει, εξαντλήσει όλες τις άλλες περιπτώσεις, πιθανότητες, σενάρια, να το πετύχεις με τρόπο ότι οποιαδήποτε άλλο εκτός από τη χρήση των όπλων, τότε αν όντω ο στόχος είναι ύψιστος, ελευθερία, πας όντω στον πόλεμο. Εδώ λοιπόν τι προοπτικές υπήρχαν εδώ. Τώρα σκεφτόμαστε επειδή δεν τα υφιστάμεθα γιατί η άλλη άποψη λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι, δεν είχαν καμία ελπίδα ε, για τίποτα στη ζωή του, πανταχώθεν αποκλεισμένοι, έκαναν στην ουσία μια κίνηση αυτοκτονία. Ε, τότε τι ζητάνε, συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί το έκανε, Ποιο ήταν ο στόχο, Και τι πέτυχε στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, στο. Α, είχαμε ένα. Πρωτοπρώτον, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο, έπεσε σε ένα κτίριο στο ΕΙΛΑΤ, το ΕΙΛΑΤ είναι ο κόλπος της Άκαμπα, έτσι εδώ, είναι η Άκαμπα στην Ιορδανία, το ΕΙΛΑΤ είναι στο Ισραήλ, είναι το βασικό λιμάνι στην, του Ισραήλ στην ε, Ερυθρά Θάλασσα και δέχθηκε για πρώτη φορά επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφο, με ντρόν δηλαδή, που τρύπησε τον θόλο, τον σιδερ, σιδερού θόλο, και δεν προερχόταν από, τους, από, την, από, το κίνημα Ανσαρολάχ των Χούθι που λέμε, που πήραν το όνομά του από τον ηγέτη της, του κινήματο Ανσαρολάχ, προερχόταν λέει από τα Ανατολικά, δηλαδή πιθανότητα από το Ιράκ, δηλαδή από το κίνημα τη αντίσταση που το κατευθύνει η Τεχεράνη. Κρατήστε το αυτό γιατί λένε ότι μπορεί να έχουν στα, στα χέρια τους και υπερηχητικές πυράβλους. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ε, συνεχάρει την τουρκική αντιπολίτευση για την νίκη της. Η ήττα των υποψηφίων του Ερδογάν στις τοπικές εκλογές στην Τουρκία ε, δίνω συγχαρητήρια λοιπόν για την ήττα αυτή στον εκκρέμι Μάουλο στην Κωνσταντινούπολη και τον Μασούρ Γιαβά στην Άγκυρα. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προ τον Ερντογάν. Η υποκίνηση κατά του Ισραήλ δεν λειτουργεί πλέον στου ψηφοφόρου. Έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter στο X ο Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Κάτ. <coughs> τηλεφωνική, επειδή έχουν αρχίσει οι συνομιλίε και στο Κάιρο και στην Τόχα για εκεχηρία και ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Σίση με τον Αμπά, συζητήθηκε η κλιμάκωση γύρω από τη λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αιγυπτίου Πρόεδρου. Ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής, Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι διαπραγματεύσει που διεξάγονται στο Κάιρο την Κυριακή από χθε θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Ο Σάμα Χαμντάν, υψηλόμβαθος τέλεχος της Χαμάς, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη μια πιθανή επίθεση στη ράφα, όπω ήταν και αλλού. Η, ανεξαρτησία ανεξάρτη, είναι δικαίωμά μα να έχουμε ανεξάρτητη χώρα. Στα αεροσκάφη του Ισραήλ ε, έκαναν αεροπορικέ επιδρομέ στη Ρασάγια Αλ Φουκρά στο νότιο Λίβανο. Ε, τα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, από την έναρξη του πολέμου 550 σπίτια και υποδημέ έχουν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς της Χεσβολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. Ε, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν δηλώνει ότι αυξάνονται οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων. Έχουν αυξηθεί πέντε φορές, λέει, οι εξαγωγές του Ιράν. Η παγκόσμια βιομηχανία όπλων που κυριαρχείται για δεκαετίες από τη Δύση και τη Ρωσία έχει νέους ανταγωνιστές όπως το Ιράν και η Τουρκία. Ένα άλλο θέμα, να ξυπνάμε εδώ με τι ανεμογεννήτριε, νομίζω ότι θα κάνετε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το Ιράν κατέλαβε τη 16η θέση παγκοσμίω στην κατασκευή αυτοκινήτων. Η παραγωγή αυτοκίνητων στο Ιράν έφτασε στα 1.188.000 αυτοκίνητα το 2023 και αυξημένη κατά 12% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εξαγωγές κάνει στη Βενεζουέλα, στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Να πούμε ότι είδαμε, είδα εικόνες πραγματικά απίστευτες. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε μεγάλο μέρος του, νοσοκομειου του νοσοκομείου Αλσίφα. Λέγεται ότι υπάρχουν δεκάδες, μπορεί και πάνω από 100-200 νεκρούς λένε. Κατέστρεψαν τις υποδομές του νοσοκομείου. Yeah. Δεν, μπορώ, δεν μπορώ, να καταλάβω, βγάλετε συμπεράσματα εσείς. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, οι ΗΠΑ ξέρουμε τι είναι το σύνδρομο της Αβάνας. Όταν είχα πάει το 2004, πότε ήταν στην Αβάνα, για τα θηρανίξια του ναού του Αγίου Νικολάου με κάλεσε ο αείμνηστος Κωστούλας, πρέσβης τότε της Ελλάδας εκεί, μου είπαν και για αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι από τη διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ δεν είχαν πρεσβεία εκεί, αλλά είχαν μια αντιπροσωπεία που αριθμούσε γύρω 600 διπλωμάτες και υπαλλήλους. Πολλοί ε, κατέληγαν σε νοσοκομεία στην Αμερική με πονοκεφάλους και με διάφορα περίεργα συμπτώματα. Αυτό ονομάστηκε το σύνδρομο της Αβάνας και εμφανίστηκε μετά και σε άλλες σε προσωπικά άλλων πρεσβειών και στοχοποιούσαν κυρίως στρατιωτικούς, διπλωμάτες και υπηρεσίες, πιοφοριών. πληροφοριών. Και αυτό επειδή γινόταν και στα σπίτια τους μάλλον και στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους. Τελικά τι ήταν αυτό, για να δούμε. Όπως αναβέρει, ε, α, Έρευνα τριών διεθνών μέσων μαζική ενημέρωση έδειξε ότι το φαινόμενο που έχει γίνει γνωστό ω Σύνδρομο τη Αβάνα σχετίζεται με ρωσικέ υπηρεσίε, γεγονό που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του, Κρεμ, του Κρεμλίνου. Insider, CBS και Der Spiegel είπαν ότι βρίσκεται η GerEU, δηλαδή στρατική υπηρεσία πληροφοριών. Αυτή έχει κάποια μηχανήματα, νομίζω κάποια συχνότητα στέλνει στου στόχου και του τρελαίνει. Ο Πεσκόφ το είπε ότι δεν ευσταθούν. Ε, Όπω αναφέρει το BBC, η δήλωση του Πεσκόφ ήρθε ω απάντηση έπειτα από τη δημοσιοποίηση τη έρευνα των τριών μέσων που προανέφερα ότι πίσω από το Εσύνδρομο κρύβεται η ΓΕΡΟ. Μέλη τη ομάδα δολιοφθορά των στρατιωτικών πληροφοριών του Κρεμλίνου είχαν, τοποθετηθεί στον, είχαν τοποθετήσει στον τόπο ύποπτων επιθέσεων είχαν, το, είχαν μετατεθεί στον τόπο ύποπτων επιθέσεων εναντίον προσωπικού των ΗΠΑ και των μερών των οικογενειών του. Αναφέρω ει τότε Insider με έδρα την Λετωνία. Περισσότερε από 100 περιπτώσει τέτοιων ανεξήγητων περιστατικών με προβλήματα υγεία είχαν καταγραφεί παγκοσμίω. Αμερικάνοι κατάσκοποι, διπλωμάτε και στρατιωτικοί. Και σε ορισμένε περιπτώσει οι σύζυγοι, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα ακόμα. Λέει ότι ο πρώτο ασθενή που προβλήθηκε ήταν πράκτορα θρησία στην πρωτεύουσα τη Κούβα το 2016. Έχουμε το. Ε, τι να πούμε, τι να προλάβουμε να πούμε πρώτα τώρα. Τι να πούμε πρώτα. Τι να πούμε τι. Λοιπόν, η Daily Telegraph λέει ότι στι ευρωεκλογέ. Τα αποτελέσματα των, ευρω, των, ευρω, των, ευρω, των ευρωεκλογών μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την Ουκρανία σε συνδυασμό με το ισχυρό ενδεχόμενο να εκλεγεί ο Τραμπ. Γιατί, Γιατί στι ευρωεκλογέ μπορεί να μπουν ε, αντιευρωπαϊστές, ευρωσκεπτικιστέ και αντιουκρανοί και να αλλάξουν τι πολιτικέ ισορροπίε που, σε, που αυτό σε συνδυασμό με την ε, ε, εκλογή του Τραμπ θα αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την Ουκρανία. Η Τεχεράνη φέρεται να ενημέρωσε την Μόσχα ότι επίκειται επιχείρηση, επίθεση του Ισλαμικού κράτους του Χορασάν εναντίον της Ρωσίας και αυτό το διαπίστωσε στη διάρκεια των ανακρίσεων που έκανε σε στελέχη του Ισλαμικού κράτους του Χωρασάν για τη δική τους επίθεση που έγινε στο Ιράν, στο Κερμάν, με πάνω από 100 νεκρού. Η Ρωσία το αρνείται, αλλά εγώ θεωρώ βέβαιο ότι υπήρχε προειδοποίηση. Η Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικής Ασφάλειας, η FSB, ανακοίνωσε σήμερα ότι συνελήφθησαν τελικώς τέσσερι ύποπτε στο Νταγκεστάν. Το Νταγκεστάν είναι μια ε, αυτόνομη δημοκρατία. Ε, με ακτέ στην Κασπία θάλασσα, πρωτεύουσα είναι η Μαχάτσκαλα, έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκου. Οι περισσότεροι είναι, όχι είναι όλοι μουσουλμάνοι, σουνίτες ε, και η γλώσσα του ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Εκεί λοιπόν έχουν συλλάβει ε, η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, η ΝΑΚ, ανακοίνωσε τη σύλληψη στη Μαχάτσκαλα και στο Κασπίσκ του Νταγκεστάν τριών προσώπων που μετά έγιναν τέσσερι οι οποίοι σχεδίαζαν να διαπράξουν μια σειρά τρομοκρατικών εγκλημάτων στο Κασπίσκ και βρήκαν ίχνη ότι αυτοί χρηματοδότησαν και συνδέονται με αυτούς που έκαναν την επιχείρηση στο, στη Μόσχα, την πολύ ε, υπάρχει μια αναφορά ε, για τους πυράβλους ζυρκών που χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον του Κιέβου. Είχαμε 180 ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους συντρών κατά του Κιέβου τους τρεις πρώτους μήνες του 2024 και έξι επιθέσεις με ζυρκών, που αυτές οι επιθέσεις είναι δύσκολο να αναχαιριστούν η υπερχητικοί πυρόδοση και πιθανόν σκοπεύουν σε, στους Πάτριο ή σε άλλα ε, πολύ κρίσιμα για την ε, αεράμενα της ε, Ουκρανίας ε, αντιεροπορικά συστήματα. Τώρα τι να πούμε από τα άλλα, έχω πάρα πολλά. Δεν θα πούμε τίποτα, θα τα πούμε αύριο αν μπορέσω. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι αύριο που πιστεύω να συμμαζευτούμε, να μαζεύσουμε τα κομμάτια μας, να είστε όλοι και όλοι καλά. Λοιπόν, καλή νύχτα.